όπου γεννήθηκα άμα τη αφήξει. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά που ήταν όλο αρχοντικά διόροφα και τριόροφα. Αρχοντικά σε παρακμή δηλαδή. Πέφτανε οι σοβάδες, μερικά δεν είχαν κουφώματα. Οι κήποι εγκαταλελειμμένοι, έβλεπες ένα σπασμένο συντριβάνι με ένα παγόνι να περπατάει. Όμως, πάνω σε αυτή τη φθαρμένη όψη, υπήρχε η αντανάκλαση ενός μεγαλείου, το οποίο προϋπήρξε μιας Θεσσαλονίκης άλλης, πολυεθνικής, ανεκτικής και προπαντός κοσμοπολίτικης. Το ωραίο είναι ότι αυτή η αίσθηση υπήρχε στον αέρα και την ξέρουμε πολύ καλά όσοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εκείνα τα χρόνια εδώ πέρα. Εμείς μέναμε σε ένα τέτοιο σπίτι, περίπου. Σε ένα διόροφο επί ενοικίο, με το ενοικιοστάσιο, όπως λέγαμε τότε. Στον επάνω όροφο έμεινε η νοικοκυρά μας, η κυρία Ούλα, έτσι λέγανε, Ούλα. Και είχε περιφράξει το μεγαλύτερο μέρος της αυλής, τώρα όταν λέω αυλή,